Κύριε Παπαναστάσε, πάμε λίγο να μας πείτε αρχικά πώς τον μετράτε εσείς στον Περισσό τον Ερντογάν, γιατί από την πολεμική ρητορική που είχαμε όλο αυτό το διάστημα φτάσαμε στις χθεσινές χειδαιότητες και στα όσα ανυπόστατα είπε. Έχουμε βεβαίως τις παράλληλες δράσεις στο Αιγαίο με τις παραβιάσεις, τις υπερπτήσεις, το Roots Race να ξαναβγαίνει και όλο αυτό το έργο το οποίο έχει πολλά κεφάλαια, ένα σενάριο μεγάλο. Άρα το πρώτο ερώτημα το βασικό είναι πώς τον μετράτε, τι πιστεύετε ότι θέλει να κάνει ο Ερντογάν και ποια εκτιμάτε ότι πρέπει να είναι η αντίδραση της Αθήνας. Κατά την άποψή μας, το παραλήρημα του Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ουσιαστικά επιδεινώνει ακόμα περισσότερο από όσο ήταν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είδαμε τον Τούρκο Πρόεδρο να ανοίγει όλη τη βεντάλια των ελληνοτουρκικών διαφορών εκεί πέρα. Μπήκαν μέσα τα προβλήματα με την Ελλάδα, η Θράκη, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, μπήκε και η Κύπρος. Όλα αυτά τα στοιχεία, τέλος πάντων, ο Ερντογάν τα άνοιξε εκεί πέρα. Κατά την άποψή μας, πρώτα απ' όλα είναι τεράστιο λάθος, το οποίο γίνεται σκόπιμα μερικές φορές ή και όχι, να ερμηνευτεί η στάση του Ερντογάν ως προεκλογική τακτική ή ως προϊόν δήθεν απομόνωσης της Τουρκίας. Εμείς τονίζουμε διαρκώς και αν θέλετε καθημερινά επιβεβαιωνόμαστε ότι αυτά που τροφοδοτούν την επιθετική ρητορική αλλά και τις αντίστοιχες ενέργειες που προβαίνει η τουρκική κυβέρνηση, κάποιες τις αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας και τώρα τελευταία όχι μόνο αλλά και της κυριαρχίας, είναι ακριβώς οι στρατηγικές σχέσεις του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διαμορφώνονται με αυτή τη χώρα. Να το κρατήσουμε αυτό που λέτε, διότι ο Ερντογάν επαναλαμβάνει συνεχώς πόσο χρήσιμος είναι για το ΝΑΤΟ. Αυτό και μόνο πόσο ενθαρρύνει την προκλητικότητά του σε σχέση με το Αιγαίο και όχι μόνο. Κύριε Σιαφάκα, αυτή την συμπεριφορά της Τουρκίας είδαμε κανένας από τους φορείς που προανέφερα, ΝΑΤΟ, είπα, Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην την καταδικάζει ρητά. Είναι γνωστή πλέον η φράση η οποία ακούγεται «βρήτετα». Το θέμα ποιο είναι, ότι σε κάθε κρίση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία η κυβέρνηση προστρέχει πού, σε αυτούς ακριβώς τους τρεις, για να ζητήσει βοήθεια. Κατά την άποψή μας, η πολιτική τόσο του ΝΑΤΟ, της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρίχνει λάδι στη φωτιά όπως διαμορφώνεται με την Τουρκία. Το παράδοξο όμως είναι ποιο, ότι και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα του ευρωατλαντικού λεγόμενου τόξου πίνουν νερό και προσκυνούν καθημερινά αυτό ακριβώς στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Μην πάμε μακριά, την περασμένη εβδομάδα πριν 5-6 μέρες, όλοι αυτοί που προανέφερα κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ναι, στήριξαν τι, την επέκταση του ΝΑΤΟ με την αποδοχή προσχώρησης Φινλανδίας και Σουηδίας. Μάλιστα. Τα πάμε χέρια. Τώρα σε ένα δεύτερο γύρο πολύ πολύ γρήγορο, γιατί και η ταχύτητα τελειώνω. Το γεγονός είναι ότι μέσα από αυτή την επικρότηση, αν θέλετε, της επέκταση του ΝΑΤΟ, δημιουργήσαν ένα μέτωπο 1.300 χιλιόμετρα με την Ρωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία, που πραγματικά περικλεί αυτό το γεγονός τεράστιους κινδύνους. Κατανοητό. Παναστάσεις, σωστούς δρόμους. Να κλείσουμε μαζί. Ναι, ναι. Κύριε Λασκαράτο και κύριε Σιαφάκα, μιλάμε για διάλογο, ο οποίος έχει σταματήσει και εξετάζεται τις προοπτικές αν θα ξαναρχίσει. Εγώ θα σας πω δύο γεγονότα. Το ένα είναι φρεγάτα Λίμνος ή Ύδρα, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος το όνομα του πλοίου, δεμένη δίπλα σε τουρκική φρεγάτα στον ναύσταθμο του Αξάζ. Την ίδια στιγμή που η πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ελλάδας απέναντι στο Καστελόριζο μιλούσε για προάσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχίας της Ελλάδας. Νούμερο 2, παρατήρηση που θέλω να κάνω όσον αφορά το διάλογο, γιατί ο διάλογος είναι ο φανερός, είναι και ο συγκεκαλυμμένος. Αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ, στα ίδια επιτελικά γραφεία του ΝΑΤΟ, ανώτατοι Έλληνες και Τούρκοι αξιωματικοί επεξεργάζονται και αναλύουν και σχεδιάζουν την πορεία του ΝΑΤΟ μέσα στα ίδια τα γραφεία, το τονίζω. Είναι διάλογος ή δεν είναι αυτός? Να είστε ο καλά. Διάλογος έχει πάρα πολλές πλευρές. Καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστούμε θερμά για τις αναλύσεις. Να είστε καλά.